Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει έκρηξη στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Μακίφκα στο Ντονιέτσκ, με την Ουκρανία να ανακοινώνει ότι κατέστρεψε ρωσική αποθήκη με πυρομαχικά. Με τη Μόσχα από την πλευρά της να καταγγέλει επίθεση του Κιέβου σε κατοικημένη περιοχή στη Μακίφκα, κοντά σε νοσοκομείο, με έναν άμαχο νεκρό και 36 τραυματίες. Και όλα αυτά ενώ οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για το τρίτο κύμα της ουκρανικής αντεπίθεσης στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια στον Ουκρανικό Νότο πριν από τη σύνοδο στο Βίλνιους. Πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, ξεκίνησαν το τρίτο κύμα της αντεπίθεσης και επέλεξαν την ίδια κατεύθυνση της Ζαπορίζια ως βάση. Τώρα τα πάντα γύρω από το Δνίπερο καίγονται σχεδόν μέχρι τη διασταύρωση στην περιφέρεια Ζαπορίζια και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνιετσκ. Ο σύμβουλος του διορισμένου από τη Μόσχα κυβέρνητη του Ντονιέτσκ μιλά για ανεπιτυχείς επιχειρήσεις του Ουκρανικού στρατού που δεν καταφέρει να διαπεράσει ούτε την πρώτη γραμμή άμυνας. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαναλαμβάνει την προειδοποίηση για ρωσική προβοκάτσια στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια με κίνδυνο έκκλησης ραδιενέργειας και καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει. Τώρα, από την ρωσική μας маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії. Σε ρωσικό έδαφος, στην περιφέρεια του Μπέλγκοροτ, οι αρχές κατηγορούν την Ουκρανία πως συνεχίζει να βομβαρδίζει οικισμούς. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από σκάλια στο στήθος, μεταφέρθηκε στο κεντρικό περιφερειακό νοσοκομείο. Λαμβάνει την ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, καταγράφηκαν διάφορες ζημιές σε 8 κατοικίες.